Πες μας την εμπειρία σου, λοιπόν. Ωραία, έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Αυτό που θυμάμαι είναι ότι από πιτσιρικάς είχα μπλέξει με χρόνιες διέτες. Πόσα κιλά είσαι? Το χειρότερό μου ήταν τα 96. Τι λες, βρε παιδάκι μου. Ναι. Μία τάχανα, μία τα έπαιρνα. Μία τάχανα, μία τα έπαιρνα. Mm-hmm. Ήμουνα σε φάση. Οκ, ψαρώ, το ράβεις. Αυτό ήτανε. Δεν θα το ξανακάνεις. Καλοκαίρι έρχεται, πρέπει να βγει στην παραλία. Μπράβο, μπράβο. Άντεχε 2-3 μέρες μετά. Πότε άκουσες για τη διαλυματική νηστεία? Τότε είχα και ένα φίλο, ο οποίος έκανε ακριβώς αυτό ουσιαστικά. Απλά έτρωγε μεσημεριανό, βραδινό. Και λέω, θα κάνω σαν αυτό. Να το έκανα αυτό για 2-3 εβδομάδες. Λέω, τώρα θα έχω πάρει 10 κιλά, ξέρω εγώ. Ζυγίζομαι, τσουπ, λίγο πιο κάτω. Οπότε εκεί ήταν η πρώτη φορά που λέω, α, ναι, κάτι τρέχει εδώ πέρα, ναι. Άρχισα να το ψάχνω παραπάνω. Τότε δεν ήταν πολύ διαδεδομένο στην Ελλάδα, ήταν πιο πολύ στο εξωτερικό. Και έπεσα πάνω στη διαλυματική νηστεία. Άρχισα να το κάνω λίγο πιο σωστά, ας πούμε. Πρώτη φορά που άρχισα να τα χάνω και πιο εύκολα, χωρίς πολύ πείνα και σταθερά.